Σε ρυθμού εκλογικού κινούνται οι συνταξιούχοι οίκα του πύργου και των περιχώρων με τα ανοιχτά μέτωπα να είναι πολλά. Η διοίκηση του Σωματείου εστίασε κατά την απολογιστική τη συνέντευξη στα καυτά ζητήματα τη υγεία, των συνταξιοδοτικών παροχών καθώ και στην αύξηση τη τιμή των φαρμάκων. Αυτό τη στιγμή είναι η τεράστια ακρίβεια και οι χαμηλέ συντάξει. Οι περικοπέ συντάξεων συνεχόμενα μειώνονται το εισόδημα, το ροκανίζουν με διάφορου τρόπου. Φορολογία, η ακρίβεια, η ενεργειακή φτώχεια, η ενέργεια, μην το ξεχνάμε αυτό, κάθε μέρα αδειάζουν την τσέπη μα πολύ πριν έρθει η επόμενη σύνταξη. Δυστυχώς, και η υγεία μας δεν πάει καλά και βλέπετε τα φάρμακα αναγκαζόμαστε να, να τα πληρώνουμε. Είδατε τι τεράστιε ανατιμήσεις γίνανε τώρα πρόσφατα, μέχρι 400% απάνω πήγανε τα φάρμακα. Έχουν βγει εκτό λίστα συνταγογράφησης πολλά φάρμακα, τα οποία αναγκαζόμαστε να, να πληρώνουμε από την τσέπη μας. Άρα είναι μια συνεχή αρμοραγία, την οποία δεν μπορούμε να αντέξουμε. Μόνο με αγώνες μπορούμε και πρέπει να ανατρέψουμε αυτό το αρνητικό αποτελέσμα για τους συνταξιούχους αλλά και για όλους τους εργαζόμενους. Οι εκλογές για την ανάδειξη τη νέας διοίκησης σύμφωνα με την εισήγηση του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου θα διεξαχθούν το διάστημα 14 με 17 Σεπτεμβρίου.